Έχει μεγάλη αξία να δούμε ποιοι θα πούν ναι και ποιοι θα πούν όχι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ο κύριος Σαββόπουλος νωρίτερα μας έλεγε το εξής. Μας είπε το εξής. Ότι πιστεύει ότι θα περάσει. Πιστεύει ότι είναι το πιο όριμο έργο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Άρα δεν μπαίνει σε μια αριθμητική 1-2-3 προτεραιότητας. Λογικά είναι το πρώτο έργο, το πιο έτοιμο έργο, λογικά παίρνει την πρώτη θέση. Άρα από εδώ και πέρα, αν υπάρξει σήμερα το ναι, δεν θα υπάρξει κανένα εμπόδιο στο να γίνει το συγκεκριμένο έργο. Κύριε Ανατσούλη, για να με επιτρέψετε. Μα γι' αυτό σας πήραμε. Μα γι' αυτό σας πήραμε. Ναι, σύντομα, γιατί αυτό το έργο έχει πονέσει πολύ, κουραστήκαμε πάρα πολύ, τρέξαμε πάρα πολύ, περάσαμε, αν θυμάστε, δύσκολες ώρες. Ναι. Ένα πράγμα θα σας πω. Αυτό ξεκίνησε το 1993 από τον κύριο Σουγκώστατο Συμφορίδη, τον Αίμνηστο. Και έγινε η προμελέτη και δόθηκαν 70 εκατομμύρια περίπου σε δραχμές τότε. Όταν ήρθε το 2005 η κυβέρνηση Καραμαλή και ο κύριος Λεώδης, ο νέος γενικός γραμματέας, το πρώτο πράγμα που του έθεσαν μαζί με τα άλλα και τη δαιμόνη σύραγγα ήταν και η σέρκα της Κλεισόρας. Γιατί το εξηγήσαμε ότι η σέρκα της Κλεισόρας θα εξυπηρετούσε την επικοινωνία μας με την Ορδαία, γιατί καλή είναι η διαπεριφερειακή συνεργασία, αλλά πρέπει να υπάρχει και ενδοπεριφερειακή επικοινωνία, όχι μόνο διαπεριφερειακή. Ήταν η τηλεθέρμανση και το τρίτο ήταν η λειτουργία σαν περιφερειακό νοσοκομείο του Ποδοσάκη της Πολεμαϊδας. Τώρα βέβαια για την τηλεθέρμανση δεν το συζητάμε. Εντάξει, ήταν τότε στη σκέψη, σαν τα άλλα δύο. Όταν λοιπόν ψάξαμε με εντολή του Περιφερειάρχη, βρήκαμε ότι υλικό υπήρχε και έδωσε εντολή στις υπηρεσίες να συντάξουν την προκήρυξη για τη μελέτη. Πράγματι, εντάχθηκε στη ΣΑΜΠ, Συλλογική Απόφαση Μελετών της Περιφέρειας, με το ποσό των 2 εκατομμυρίων από σύνολο 7 εκατομμύρια που πήρε τότε η Καστοριά από μελέτης, γιατί ήταν και ο δρόμος, η μελέτη του δρόμου Πολυκέρωσο Νυμφαίου, ήταν, αν θυμάμαι καλά, το αρδευτικό Πενταβρίσκου, το αρδευτικό Μεταμόρφωσης, ήταν η μελέτη του ΒΙΠΑ, ήταν πάρα πολλά. Από εκεί και πέρα λοιπόν έγινε η προκήρυξη, όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά αν θυμάστε και σε κάποια στιγμή, ενώ γινόταν η διαδικασία αξιολόγησης της μελέτης, ναι, ήρθε μια ανώνυμη επιστολή στη, ναι, κυρία Μπουζάλη, η οποία την έδωσε στον εισαγγελέα του Αριοπάγου ότι γινόταν μια μεθόδευση για συγκεκριμένο άτομο ότι να μην πάρει την μελέτη. Μάλιστα. Έγινε η παρέμβαση αν θυμάστε, δεν προέκυψε τίποτα από την εισαγγελία, εμείς βέβαια προχωρούσαμε. Και τελικά το περίεργο ποιο είναι. Αυτός, γι' αυτό για τον οποίο μιλούσε η επιστολή, αυτός πήρε και το έργο. Άρα αυτή ήταν σκόπιμο για να καθυστερήσει η μελέτη. Τέλος πάντων τον Οκτώβριο τελείωσε. Ζητήσαμε να μην γίνει ένσταση, να ευχαριστήσουμε και δημόσια την εταιρεία του κ. Καραμόσκου, η οποία δεν έκανε την ένσταση και η μελέτη υπογράφτηκε 30, θυμάμαι καλά, το 10 του 9. Δηλαδή μία μέρα πριν λήξει το πρόγραμμα. Nice. Κερδίσαμε λοιπόν το στοίχημα, έγινε η μελέτη. Εν συνεχεία, το 2011 ήταν το μόνο όριμο έργο που μπορούσε να ενταχθεί στα ΕΣΠΑ, όπως είπε ο κ. Σαββόπουλος. Το μόνο έργο. Όταν όμως έφυγε η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στην Καστοριά, και ήταν παρόν. Και αυτό ήταν φοβερό που έγινε στην Καστοριά κιόλας. Μάλιστα. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Σε εκείνο λοιπόν τι υπόθηκαν. Από τη μεριά της αντιπολίτευσης, τότε έπεσε η πρόταση, επειδή το ποσό των 70 εκατομμυρίων ήταν πολύ, ναι, για να μπει σε περιφερειακό πρόγραμμα στο, ναι, ΕΣΠΑ Δυτικής Μακεδονίας που ήταν, θυμάμαι, 120 εκατομμύρια για όλη τη Δυτική Μακεδονία, ναι, είπε να σπάσει το έργο, να γίνουν τα 20 εκατομμύρια, 25 πόσα χρειάζονται, να ενταχθούν σαν έργο για την, στη σύραγγα, στη σύραγγα, και στο επόμενο πακέτο να μπουν οι προσβάσεις. Ναι. Η πλειοψηφία είχε διαφορετική άποψη. Και είπε ο κύριος Δακής, θυμάμαι, γιατί και εγώ είμαι παρόν, ότι το έργο δεν θα το σπάσουμε, θα το πάμε σε τομεακό του Υπουργείου. Πέρασε η πράξη της πλειοψηφίας και από εκεί και πέρα... Αυτό ήταν τελικά λάθος όπως εξελίχθηκε... Ακούστε να δείτε. Mm. Τώρα, εγώ πώς το κρίνομαι με την απόσταση του χρόνου αυτή την απόφαση, κύριε Λιάνση. Θα ολοκληρώσω και θα καταλήξετε μόνος σας. Το 12, τίποτα. Το 13 του Σεπτέμβρη, αν θυμάστε, ήρθε να... Βγήκε ο κ. Δακής και είπε ότι το έργο αυτό θα μίλησε με τον μετά επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Εσωτερικών, αποφασίστηκε για τη Δυτική Μακεδονία να προτείνει τις έργα της Κλεισούρας. Αυτό έγινε το Σεπτέμβριο του 2013. Μετά ήρθαν οι εκλογές του 2014, από εκεί και πέρα το έργο
Το χάος. Δεν ξέρω, δεν προχώρησε καθόλου. Άρα δεν... η απόφαση να πάει στα τομεακά του Υπουργείου τελικά εκ του αποτελέσματος ήταν λάθος. Αυτό μας λέτε, κύριε Λιάντση. Όχι λάθος λέω, εγώ μιλάω με γεγονότα. Μα και τα γεγονότα τι λένε, ότι ήταν λάθος ή σωστό. Το μόνο όριμο έργο ήταν αυτό. Σήμερα αυτό το έργο θα γίνει από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 240 εκατομμύρια για τη Δυτική Μακεδονία, από τον άξονα 7. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω. Μάλιστα. Όταν λοιπόν βγήκε ο κύριος Κασαπίδης, είχα μια πολύ ωραία συζήτηση μαζί και τον ενημέρωσα για όλες τις εκκρεμότητες. Με ρώτησε ο άνθρωπος τι γίνεται από την Καστοριά και του είπα όλα αυτά τα οποία εκπονήθηκαν. Άλλα προχώρησαν, άλλα δεν προχώρησαν. Και μέσα σε αυτά του είπα ότι έργα της Κυσσάς σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να την εντάξετε σε κάποιο πρόγραμμα, γιατί είναι μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Και δεν είναι μόνο η επικοινωνία μας με την Πτολεμαίδα, γιατί από κάποιους φίλους μας με αξιώματα άλλης περιοχής, γιατί να σας δώσουν 70 εκατομμύρια για να πηγαίνετε βόλτα στην Πτολεμαίδα. Ναι. Και του απάντησα ότι η βόλτα στην Πτολεμαίδα αν στοιχίζει... Πρέπει να σας πω ότι και σήμερα υπάρχουν περιφερειακοί σύμβουλοι από την Κοζάνη που αρχίζουν ήδη να γκρινιάζουν για την σημερινή ψηφοφορία. Ναι, ακούστε με εμένα. Η βόλτα που θέλει να κάνει η Κουζάνη σε Λάρισα που στοιχίζει 700, γιατί το δρόμο Κουζάνη Λάρισα για να του δώσουν διακρατικό χαρακτήρα και να δικαιολογηθούν, βάζουν τον κάθε το άξονα μπροστά της Φλόρινας. Δηλαδή το έργο το βαφτίζουν μοναστήρι, Νίκη, Φλόρινα, Κουζάνη Λάρισα. Και τους ρωτούσαμε τότε το 9 που ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ήμουν αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και τους νομάρχες. Ποιον εξυπηρετεί αυτό το έργο? Αυτό το έργο εξυπηρετεί μόνο την Κουζάνη και την Λάρισα και καμία άλλη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί, γι' αυτό σας λέω, εκεί πάση περιπτώσει. Το έργο, να ξέρετε αυτό, όταν πέρασε το 2007 και εντάχθηκε στο πρόγραμμα μελετών, σας είπα, είχε τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Πτολεμαίδας και μάλιστα τότε δήμαρχος ήταν ο κ. Τσούμαρης, ο οποίος σήμερα είναι και αντιπεριφερειάρχης, και ο κ. Δακής είχε πάρει απόφαση από το Νομαρχιακό Συμβούλιο για την ένταξη του έργου. Επομένως, ομόφωνα πήγε το έργο και στηρίχθηκε από τις περιοχές που ήταν όμορες με την Καστοριά. Σήμερα λοιπόν η Καστοριά, τουλάχιστον υγειονομικά, καλύπτεται από περιφερειακά νοσοκομεία όπως είναι τα Γιάννηνα και η Θεσσαλονίκη. Τόσο δηλαδή δύσκολο είναι να κάνουμε αυτή τη σύραγγα, να αναβαθμίσουμε το Μποδοσάκιο που έχει... Κύριε Λιάντση, τι θα πει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο? Το Περιφερειακό Συμβούλιο, εγώ αν ήμουν, τι θα έλεγα? Ναι. Θα έλεγα να ψηφίσουν όλοι, γιατί είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο, αλλά κυρίως γιατί επιτέλους, όταν μιλάμε για μεταλιγνητική περίοδο στην Πτολεμαίδα, πρέπει να βρούμε και κάποια κίνητρα. Το να κάνεις περιφερειακό νοσοκομείο στην Πτολεμαίδα, να ησυχάσουν οι Καστοριανοί, να μην τρέχουν και οι Φλωρινιώτες, να μην τρέχουν και οι Κοζάνιτες ακόμη, να μην τρέχουν στα Γιάννα και στη Θεσσαλονίκη, σημαίνει ότι πολλαπλά ωφέλει για την περιοχή. Και θα σας πω και κάτι. Όπου υπάρχει σήμερα περιφερειακό νοσοκομείο, υπάρχει και ιατρική σχολή. Άρα μελλοντικά, γιατί να μην γίνει και μια ιατρική σχολή? Πάρτε Αλεξανδρόπολη, Γιάννενα, Πάτρα, Λάρισα, Κρήτη. Δεν είναι ιατρική? Πού να γίνει αυτή η ιατρική σχολή, τι εννοείτε? Κοιτάξτε, γίνονται όλα. Πού να γίνει, εδώ σε εμάς? Αν είμαστε όλοι μαζί, τώρα, ποιοι θα αντιδράσουν? Ούτε στα όνειρά μας. Να σας πω και ποιοι θα αντιδράσουν. Ναι. Αν αντιδράσει η Κουζάνη, είχε συμφέροντά της, γιατί δεν ήθελε ποτέ το έργο. Όμως πρέπει να αντιληφθούν για να καταλάβουν ότι από την ώρα που γίνουμε περιφέρεια, έτσι, η κάθε περιοχή δεν μπορεί να υποβαθμίζεται χάρη του κέντρου. Πρέπει να πηγαίνουν όλα ισόρροπα. Εάν σήμερα δείτε και όχι σε αυτό το έργο, υποψιαζόμαστε ότι κάποια όχι πιθανά να υπάρξουν από Κοζανίτες περιφερειακούς. Υποψιαζόμαστε, ίσως υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που έχουν γίνει και που αφήνουν έτσι κάποια υπονοούμενα. Αυτό τι θα σημαίνει, κύριε Λιάντση? Αν δεν δείτε λοιπόν ομόφωνη απόφαση για την Κυσούρα. Γιατί να βγει, άμα δεν βγει ομόφωνη, θα πάει κατά πνεύση, γιατί πρέπει να είναι ομόφωνη. Εσάς δεν σας ενδιαφέρει να είναι ομόφωνη? Ορίστε. Εσάς δεν σας ενδιαφέρει να είναι ομόφωνοι? Εμένα με ενδιαφέρει να είναι ομόφωνοι, αλλά μάλιστα, αν κάποιοι έχουν στενό μυαλό και γιατί δεν σκέφτονται... Αν μπήκε το όχι μέσα, σημαίνει ότι η συζήτηση συνεχίζεται παρά την απόφαση. Δεν συνεχίζεται, όχι. Σημαίνει δεν συνεχίζεται, ότι τρυπάν ακόμα και θα ενοχλούν ακόμα κάποιοι. Αν θυμάστε και το 11, δεν ήταν ομόφωνη η πρόταση της πλειοψηφίας. Κι όμως
έμεινε. Και με ρωτάτε για λάθος. Εγώ χαίρομαι που ακούω ότι το μόνο όριμο έργο του 11 ήταν αυτό, γιατί για μας είναι δικαίως. Τώρα, γιατί το όριμο αυτό έργο 9 χρόνια έμεινε μόνο θεωρητικά όριμο? Ενώ και το... τώρα με τον περιφερειάρχη αυτό μας, είναι μια ιστορία που πρέπει να δούμε. Ο οποίος το συγχαίρω και τον ευχαριστώ σαν Καστοριανός, γιατί πρόταξε αυτό το έργο. Ναι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα συμφέροντα είναι. Συμφέροντα και κάποιοι πρέπει να ρίξουν τις μάσκες και να αντιληφθούν ότι το κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι μόνο ο Νικουζάνης. Πρέπει να σταματήσουν να σκέφτονται έτσι, γιατί οι περιφέρειες δεν έγιναν με αυτή τη φιλοσοφία. Έγιναν για να υπάρχει καλύτερη ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές. Μάλιστα. Αλλιώς τι νόημα έχει, γίνουμε χωριό της Κοζάνης? Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό πρέπει και οι δικαίωμα να ξεσηκωθούν και να απαιτήσουν. Γι' αυτό σας είπα και προηγούμενα για το Πανεπιστήμιο. Έχει μια κλοπή χωρίς ντροπή ενός τμήματος. Πετάχτηκαν στον αέρα 2 εκατομμύρια. Ποια ήταν η αντίδρασή μας? Ποια? Από εκεί χάθηκε το παιχνίδι. Αν είχαμε αντιδράσει σωστά και ομόφωνα, δεν θα χανόταν. Δεν αντιδράσαμε σωστά. Είπαμε, όχι αδερφέ, πάρτο. Και το πήραν. Με άλλο όνομα. Και τα Γιάννα σήμερα έχουν πολυτεχνείο, ενώ το πανεπιστήμιο τους δεν είχε πολυτεχνικό κύκλο. Γι' αυτό σας λέω, είναι θέμα πώς θα διεκδικήσει. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Λιάντζη, περιμένουμε απόψε την απόφαση. Περιμένουμε την απόφαση. Εγώ εύχομαι να είναι ομόφωνη. Να δούμε, αλλά θα, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και άνθρωποι με στανά μυαλά. Θα δούμε. Και θα πρέπει να μας δικαιολογήσουν γιατί. Να σας πω και κλείνω. Το πρώτο θέμα που θα επικαλεστούν και να το θυμάστε, θα πούνε είναι μη χαθεί ο κάτωτος άξονας Φλόρινας. Ο κάτωτος άξονας Φλόρινας πρέπει να γίνει. Αλλά ο κάτωτος άξονας Φλόρινας ξεκινάει από την Νίκη και τελειώνει στη Λάρισα. Έτσι το έχουν βάλει σαν έργο. Για δέστε το. Και κάτι άλλο να σας πω. 7 κομμάτια είναι το έργο. Αν δείτε την πρόταση που είχε το προηγούμενο περιφερειακό, σε 7 έργα ήταν αυτό το πρόγραμμα. Σε 7. Α, εκεί πώς έσπαζε το έργο και εδώ δεν έσπαζε? Ήταν, δεν ξέρω, κακιά ώρα, κακή εκτίμηση. Κακή απόφαση. Μεγάλη σιγουριά στην προσπάθεια ένταξη σε άλλο πρόγραμμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Απλώς δεν βγήκε. Εκ του αποτελέσματος χάσαμε τόσα χρόνια την ωφελημότητα αυτού του έργου. Ωραία, κύριε Λιάντση, μένουμε σε αυτά και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Έχει ενδιαφέρον, το δούμε αύριο. Και δεν είναι μόνο αυτά, έχει πάρα πολλά θέματα. Εντάξει, που πρέπει να παρακολουθήσουμε. Πολλά είναι, αλλά τώρα αν τα μπλέξουμε όλα θα χάσουν την ουσία τα υπόλοιπα όμως, κύριε Λιάντση. Σήμερα μιλάμε για αυτά, σήμερα μιλάμε για αυτά που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Σωστή, να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι και για το πανεπιστήμιο θα πρέπει ο κ. Πρίτανης και να μας πούν τι είναι αυτό που θέλουν να φέρουν. Τώρα θα μας το πούν. Τι ωφέλη θα έχει στην περιοχή αυτό, γιατί το μαθηματικό ξέρουμε. Θα πούν 50 φοιτητές, θα μείνουν στην Άνω Πόλη. Το ξέρουμε αυτό, θα το δούμε τώρα. Θα πάρουμε τους αντιπριτάνες. Και τους αντιδημάρχους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Λιάντση. Για δύο θέματα που είναι σήμερα στην επικαιρότητα, έρχονται όμως από το παρελθόν, που διαχειρίστηκε μάλιστα ο τότε νομάρχης ο κύριος Λιάντς που ήταν σήμερα μαζί μας.